Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης. Στη συνεργασία με τις εκδόσεις Ακακία θα συνεχίσουμε και απόψε, όπως και κάθε Κυριακή στις 7.30 το βράδυ, το ταξίδι μας στον κόσμο της λογοτεχνίας, της ποίησης, του ηλεκτρονικού βιβλίου και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε στον αέρα το τηλέφωνο και το email των εκδόσεων Ακακία για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν είστε συγγραφείς ή ποιητές και θέλετε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή με ελάχιστο κόστος ή ακόμη και να παρουσιάσετε τα ήδη υπάρχοντα βιβλία σας στην εκπομπή μας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0203 28 66 550 και 074 11 40 65 62. Επαναλαμβάνω, 0203 28 66 550 και 0741 11 40 65 62. Οι εκδόσεις Ακακία αναλαμβάνουν την έκδοση του ηλεκτρονικού σας βιβλίου με το ελάχιστο κόστος των 150 βρετανικών λιρών, μιας και δεν καταναλώνετε καθόλου χαρτί ή μελάνη. Συγκεκριμένα, προβαίνουν στη δημιουργία των απαραίτητων ηλεκτρονικών αρχείων που καλύπτουν, το τονίζουμε, όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης ή αλλιώς e-book readers και τις διαθέτουν προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας τους, αλλά και άλλων μεγάλων ηλεκτρονικών καταστημάτων όπως το Amazon, το WH Smith και το Waterstones. Σήμερα, αγαπητοί μας τηλεθεατές, θα μιλήσουμε για το δεύτερο μέρος ενός ακόμα βιβλίου του κύριου Ευάγγελου Γράψα με τίτλο «Άντζελο Λάβφουλ, ένα πολύ επικίνδυνο παιδί, περιπέτειες στο Ίδρυμα Αγάπη». Σε αυτό το βιβλίο, ο Άντζελο φέρνει ριζικές αλλαγές στη ζωή μας, θεραπεύοντας πολλές αρρώστιες, σωματικές και ψυχικές. Καταργεί τα χάπια και εισάγει την ολιστική ψυχοσωματική θεραπεία που βασίζεται στην αγάπη και την υγιεινή διατροφή. Διδάγματα ζωής από έναν 10χρονο Ελληνοάγγλο πιτσιρικά σε όλους αυτούς που έχουν μάθει να απογοητεύονται εύκολα. Μαθήματα θάρρους και δύναμης, αγάπης, συμπόνιας, πίστης και ελπίδας. Ο δρόμος που θα αλλάξει για πάντα την έννοια της ασθένειας και την τάση του ανθρώπου απέναντι στην απειλή. Σήμερα επιλέξαμε να σας διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μας, όπου έχει τον τίτλο «Μεγάλη δόση υγείας». Η προϊσταμένη στο Ίδρυμα Αγάπη χτύπησε την πόρτα του προσωπάρχη που ήταν κιόλας λίγο ανοιχτή. «Περάστε», απάντησε η φωνή του. «Ήθελα να σας παρακαλέσω, αν γίνεται», είπε κάπως διστακτικά η προϊσταμένη. «Πες μου το πρόβλημά σου, Εύα, και θα κάνω ό,τι μπορώ». «Ένας ανιψιός μου, όχι ακριβώς ανιψιός, ο γιος μιας ξαδέρφης μου, ήρθε ξαφνικά από την Αγγλία και δεν έχει που να μείνει. Μήπως θα μπορούσε να μείνει λίγες μέρες σε εκείνο το πάντα άδειο δωματιάκι ψηλά στη σοφίτα?» «Δεν έχεις καθόλου χώρο στο σπίτι σου». «Έχω, αλλά δεν θέλει να μείνει μαζί μας με τόσα άλλα άτομα. Ξέρεις, είμαστε πολυμελής οικογένεια και εκτός αυτού θέλει να μελετήσει», μου είπε. «Τι να μελετήσει?» «Κάτι μου εξήγησε, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς. Είναι έξω από την πόρτα. Μήπως θέλετε να τον δείτε? Είναι κάτι το εξαιρετικό, σπάνιο άτομο». «Για να τον δούμε», λέει ο προσωπάρχης. Η προϊσταμένη προχώρησε ως την πόρτα, την άνοιξε και είπε απαλά: «Άντζελο, έλα μέσα». Ο Άντζελο βάδισε λίγα βήματα με σεμνό ύφος, στιτός, ανάλαφρος. «Μα αυτό είναι παιδί», είπε ζωηρά ο κύριος Νίκος. «Σαν 10 χρονών αγόρι». «Δεν σας το είπα», είπε η Εύα. «Όχι, μου είπες κάποιο άτομο, γιος μιας ξαδέρφης σου». «Ναι, συγγνώμη. Πόσο χρονών είσαι, αγόρι μου?», ρώτησε απαλά ο Νίκος. Και πριν πάρει απάντηση, είπε με θαυμασμό, σαν να μιλούσε στην Εύα, αλλά χωρίς να την κοιτάξει. «Σπάνιο, σπανιότατο αγόρι. Με λένε Άντζελο», είπε αργά το αγόρι. «Άντζελο», έκανε ο Νίκος. Σου πάει πολύ αυτό το όνομα, όνομα και πράγμα. Πες μου αυτό που σε ρώτησα. Εγώ, το πραγματικό μου εγώ είναι εκτός χρόνου». «Καταπληκτικό», είπε ο Νίκος, «θαυμάσια. Ο μικρός φιλόσοφος. Μου είπε η θεία σου ότι δεν μπορείς να μείνεις σπίτι της γιατί δεν έχει ησυχία, έτσι?» «Έτσι, αλλά όχι μόνο». «Ναι, ξέρω. Θέλεις και να μελετήσεις. Είναι έτσι?» «Ναι, και όχι μόνο». «Τι θέλεις να μελετήσεις?», ρώτησε ο Νίκος, χωρίς να προσέξει το «όχι μόνο». «Τη διατροφή», απάντησε ο Άντζελο. «Τη διατροφή? Ποια διατροφή? Τη μεσογειακή?» «Ναι, και όχι μόνο». «Πες μου κάτι», είπε ο Νίκος.
Μήπως σκέφτεσαι να γίνεις διατροφολόγος όταν μεγαλώσεις? Είμαι διατροφολόγος, είπε σοβαρά ο Άντζελο. Τόσο μικρός. Πότε σπούδασες κιόλας? Εγώ, το πραγματικό εγώ, δεν έχω ηλικία. Σας το ξανάπα. Αυτό να το θυμάστε. Θα το θυμάμαι. Εντάξει, είπε χαμογελώντας θετικά ο Νίκος. Πες μου κάτι. Μήπως ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου ασχολείται με... Η μαμά μου, απάντησε ο Άντζελο, που κατάλαβε την ερώτηση του Νίκου πριν τελειώσει. Και πού δουλεύει? Όπου μπορεί, όπου την καλούν. Και τι ακριβώς κάνει? Διαλέξεις, σεμινάρια, γράφει προγράμματα διατροφής. Τους αλλάζει τη διατροφή. Δεν μιλάει πια, πράττει. Και το αποτέλεσμα? Έχει αποτέλεσμα. Άριστα, δηλαδή χαρά και υγεία. Γιατρεύονται από τις αρρώστιες τους και ξαναβρίσκουν τη χαμένη υγεία τους και τη χαρά της ζωής. Για χαρά που λέτε εσείς οι Έλληνες. Και πώς τη λένε τη μητέρα σου? Πολύ θα ήθελα να τη γνωρίσω. Grace. Grace, που θα πει χάρη στα ελληνικά, έτσι, έτσι. Θα γνωρίσεις εμένα, το ίδιο είναι. Χαχα, γέλασε ανοιχτόκαρδα ο Νίκος. Πολύ ωραία τα λες, όμως δεν θα πω άλλα. Δεν μιλάω πολύ. Λίγα λόγια, πολύ δράση. Σαν τη μάνα σου, ε. Εντάξει, δεν θα σε κουράσω άλλο. Πες μου μόνο το επώνυμο της μητέρας σου. Λάφουλ, είπε ο Άντζελο. Που είναι ίδιο με του πατέρα σου, έτσι? Όχι. Το δικό του επώνυμο είναι Μάνιφουλ. Τα ρωτάω, επειδή πρέπει να γράψω το όνομά σου σε αυτό το βιβλίο, μια και θα μείνεις εδώ λίγες μέρες. Ξέρεις, αποφάσισα να σε φιλοξενήσουμε εδώ, όσο και αν δεν το περίμενες. Το περίμενα, είπε σεμνά ο Άγγελος. Πώς το περίμενες? Για να έρθω εδώ, θα πει ότι αλλιώς δεν θα ερχόμουν. Τι ωραία που τα λες, είπε γελώντας πάλι ο Νίκος. Λοιπόν, γράφω. Άντζελο Μάνιφουλ. Όχι, όχι, όχι Μάνιφουλ, τον σταμάτησε ο Άντζελο. Γράψε Λάφουλ. Μα αυτό είναι το επώνυμο της μητέρας σου. Κανονικά το επώνυμό σου, εγώ διάλεξα το επώνυμο της μάνας μου. Παράξενο. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου? Φαρμακέμπορος, φαρμακοβιομήχανος, είπε με αοριστία ο Άντζελο. Μήπως είναι σε διάσταση, μήπως δεν τα πάνε καλά, μήπως διαζύγιο? Μάλλον, είπε χαμογελαστά. Η σωστή διατροφή και η φαρμακοεμπορία δεν τα πάνε καλά, έχουν μόνο διαζύγιο. Σωστά, σωστά, γέλασε ο Νίκος. Τι ωραία που τα λες. Λοιπόν, Άντζελο, όλα καλά. Εύα, εντάξει, δείξε του το δωμάτιο. Μέσα εκεί θα βρει ό,τι χρειάζεται. Ξέρεις τις ώρες των γευμάτων, Άντζελο? Ναι, τις διάβασα στον πίνακα όσο στεκόμουν εκεί έξω. Πότε πρόλαβες? Είπε απορώντας ο Νίκος. Σπάνιο παιδί, καλά το είπε η θεία σου. Μάλλον υπερσπάνιο, σχεδόν υπεργύηνο. Άντε, καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια, χαρά, είπε ο Άντζελος σεμνά στα ελληνικά και βγήκε από το γραφείο μαζί με την θεία του. Πριν πάω στο δωμάτιό μου, θα μπορούσες να μου δώσεις ένα αντίγραφο των φαγητών της εβδομάδας, ρώτησε ο Άντζελο ευγενικά. Για τη μελέτη σου, πολύ ευχαρίστως. Πάμε στην κουζίνα. Να σε γνωρίσω και στη μαγείρισα. Αλλά μην τρομάξεις όταν τη δεις. Είναι 145 κιλά. Μόνο λιγόφαγα άτομα θα έπρεπε να παίρνουν τέτοια θέση, είπε ο Άντζελο απαλά. Μπαίνοντας στην κουζίνα, ο Άντζελο έφερε τα μάτια του ένα γύρο και εντόπισε διάφορα πράγματα. Είδε που είναι τα ψυγεία, το μεγάλο και τα δύο μικρά. Τα κουτιά με το γάλα, ευαπορέ, τον καφέ και μια φιάλη σπρέι για ποντίκια και κατσαρίδες στην πίσω γωνιά του ψυγείου. Γνώρισε τη μαγείρισα, πήρε το πρόγραμμα φαγητών, ευχαρίστησε και τις δύο. Μετά η Εύα τον οδήγησε στο δωμάτιό του. Αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μας. Να σας ενημερώσουμε ότι τα βιβλία Άντζελο Λάφουλ, ένα πολύ επικίνδυνο παιδί, 1 και 2 του Ευάγγελου Γράψα, θα τα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα www.akakia.net ή μόνο στην αγγλική γλώσσα στο Amazon. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής του Τυχαία Hellenic TV Τεχνόπολης. Πριν κλείσουμε,
θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη σημαντικότητα, κυρίως για οικολογικούς λόγους, της προαγωγής και διάδοσης των ηλεκτρονικών βιβλίων και της νέας αυτής επαναστατικής μεθόδου ανάγνωσης. Όχι πλέον κατεστραμμένα δάση για παραγωγή χαρτιού. Όχι πλέον αποπνικτικοί χώροι και γεμάτες βιβλιοθήκες στα σπίτια. Όλα τα βιβλία στο χέρι σας. Όσοι ενδιαφέρεστε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική αλλά και σε έντυπη μορφή με ελάχιστο κόστος ή ακόμη και να παρουσιάσετε τα βιβλία σας στην εκπομπή μας, μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0203 28 66 550 και 074 11 40 65 62. Επαναλαμβάνω, 0203 28 66 550 και 074 11 40 65 62. Ας φανταστούμε έναν κόσμο γεμάτο ηλεκτρονικά βιβλία και ας τον δημιουργήσουμε. Ας κάνουμε την πόλη μας μία τεχνόπολη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας.